Οι Πετροχάριδες του Παντελή Χόρν. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Κάκια Παναγιώτου, Γιανούλα. Γρηγόρης Βαθιάς, Πετροχάρης. Λόισκα Αβαγιανού, Λιγερή. Κωστής Κρομίδας, Γιώργης. Σπύρος Μαβίδης, Μάνθος. Κώστας Κοντογιάννης, Νοματάρχης. Σοφία Μυρμιγκίδου, Μάρο. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Παραγωγή Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Κρύψω. Το μπουκαλάκι αυτό πού να το βάλω? Ξέρω κι εγώ, όπου θέλεις. Μήπως το πει κανείς δίκως να ξέρει ότι είναι φαρμάκι. Βαριέσαι, τι λες τώρα γυναίκα. Να εδώ, στο ράφι το βάζω. Εντάξει. Δεν μου λες, κλείδωσες καλά, ε. Μην είναι ήσυχος. Μη και φαίνεται κλειδαρότρυπα και μας πούνε εδώ. Εδώ τα έχετε κρυμμένα. Ω, έννοια σου. Ούτε κλειδαρότρυπα φαίνεται, ούτε τίποτα. Έτσι, μπράβο. Έριξα από πάνω ένα κυλίμι. Όποιος και αν περάσει από εκεί, δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει πως κάτω από τα πόδια του βρίσκεται η καταπαχτή που πάει στο κατόρι. Ας έρθουν τώρα να τα βρουν και να μας τα πάρουν, ε. Συλλογήσου, ρε γυναίκα, διαντροπιά, ε. Να ζητούν να τους δώσεις τα ρούχα του πατέρα σου. Τα ματωμένα του τα ρούχα. Αυτά που φορούσε μερόνυχτα πολεμώντας. Και τα όπλα του, και αυτά τα θέλω. Να ακούς τα όπλα του. Να τα πάρουν αυτοί οι ξένοι. Μα είναι για γέλια, ε. Να τα βάλουν, λέει, στο, ξέρω κι εγώ που διάολο, στο μουσείο, λέει. Έτσι δεν μας είπε εκείνος ο Καλαμαράς με τα γυαλιά που ήρθε να τα ζητήσει? Ναι, στο μουσείο. Δε βαριέσαι. Ποιος ξέρει, μπορεί και να ήθελα να τα πουλήσουν. Λες. Ωραία, άκου μου που σου λέω εγώ. Εγώ τους ξέρω καλύτερα από σένα. Και λες να τα αγοράζει κανείς. Αυτά μόνο για μας έχουν αξία. Ένια σου και θα βρεθούν αγοραστάδες. Από εκείνους που κάνουν τα λεφτά κλέβοντας το ζύγι. Αυτοί θα τα αγοράσουν για να πούνε τάχατες πως είναι της γενιάς τους. Δικά τους, κατάλαβες. Ναι. Μη και δεν μας πήρανε όλα τα άλλα. Αυτοί δεν έχουνε σήμερα όλες τις χάρες. Άλλοι πουλάνε το είναι μας και άλλοι τα αγοράζουνε. Αλυσιβερίσει γυναίκα, τίμιο αλυσιβερίσει. Αυτά δα μας έμειναν και μας μονάχα. Για παριοριά στην τωρινή μας στόχια. Υπομονή. Οι σημερινοί σκλάβοι δεν καταλάβαμε ακόμα ποιος είναι ο εχθρός μας. Ας τους νιώσουμε μονάχα και στις φάκες θα τους πιάσουμε σαν τα ποντίκια. Σαν τα ποντίκια μοιάζουν κι αυτοί που ανοίγουν τρύπες, μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας δίχως να το πάρουμε χαμπάρι.
Ξένοι, απροσκάλεστοι, χτίζουν φωλιές στο κατώι μας και ζουνε από τα καλούδια μας. Δεν μου λες, έριξες μπόλικο φαρμάκι για τα ποντίκια. Ναι, έριξα πάνω σε ψωμιά και τα σκόρπισα σε όλο το κατώι. Μπράβο. Δεν θα μείνει εκεί ούτε μισός ποντικός. Να, δες, μισή έμεινε η μποτιλίτσα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Κόντεψαν να μας αφανίσουν όλο το πολύτιμο το ρουχικό μας. Είδες, είδες τη φέρμελη του πατέρα μου, γεμάτη τρύπες και τα σημάδια από τα δόντια τους απάνω, ε. Τώρα πια πιστεύω να γλιτώσουμε και από αυτά. Ναι, θα γλιτώσουμε, ναι. Μα από τους άλλους να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε. Άμα δεν θέλουμε να τα δώσουμε, δεν μπορούν να μας τα πάρουν με το στανιό. Μωρές, τα παίρνουν δίχως να το καταλάβεις. Αυτή είναι η τέχνη τους. Δεν μου λες, κατάλαβες πώς μας πήρε ο Ταλαράς, ο Αλεξονίδης. Τρία σπίτια. Κι όλα μας τα καλούδια, το νιώσες. Αχ, και θα μας πάρει και τούτο γυναίκα. Τούτο το σπίτι που καθόμαστε τώρα είναι χρεωμένο. Τι θα κάνουμε? Θεέ μου. Βλέπεις, θέλαμε να φάμε ένα κομμάτι ψωμί για να μην ψοφήσουμε τις πείνας. Είχαμε και να σπουδάσουμε το γιο μας στο Μάνθο. Τι διάολο κάνει αυτό το παιδί έξω τέτοια ώρα και με τέτοιο κρύο? Πώς δεν ήρθα ακόμα? Παλικάρι είναι, τι φοβάσαι? Θα έρθει. Λείπει από το πρωί και ποτέ δεν άργησε τόσο. Ποιος ξέρει, κάνα γλεντάκι. Νιώσεις είναι, βρε, γυναίκα, φίλους έχει. Και... βρήκες και άνθρωπο. Δεν τον είδα κι αυτόν σαν παιδί που είναι να γλεντήσει καμιά φορά. Ολοσυλλογισμένος είναι. Λες και τον πήρανε τα δάσανα. Έχει καιρό ακόμα, έχει καιρό. Δεν σου λέω. Μα μου φαίνεται όσο πηγαίνει και χειρότερα. Αυτές τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, λέξη δεν του παίρνεις. Τι να γίνει. Βλέπει το κακόμερο πως περνούν τα χρόνια και τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ξοδέψαμε πολλά, αφανιστήκαμε, πουλήσαμε και το τελευταίο μας καλό για να τον σπουδάσουμε. Και τώρα... τι φταίει αυτός? Ποιος είπε πως φταίει? Είπα εγώ τέτοια κουβέντα? Άλλοι σήμερα πάνε μπροστά, τα δικά μας τα παιδιά μουντζοχτά. Αχ. Κι όμως είναι σπάνιο παιδί, το ξέρω. Μπορούσε πολλά να κάνει, μα βλέπεις... Δεν θα ξημερώσει και μια καλή μέρα. Άμποτες. Κι εγώ θέλω να το πιστέψω. Λες, έτσι να χαθεί η γυαλιά μας? Όχι, όχι, δεν θα χαθεί. Αχ, αμήν, Παναγιά μου, αμήν. Πόσο θα μείνει έτσι? Δεν θα... Αχ, η πόρτα! Εσύ είσαι γυρί. Εγώ με πια. Καλησπέρα, Μπάρμπα. Καλησπέρα, παιδί μου, καλησπέρα. Πώς έτσι ώρα? Τι τρέχει? Συμβαίνει τίποτα στο σπίτι? Πώς είσαι έτσι? Λίγο μολυβόνερο ήθελα να πάρω. Είναι εδώ ο ψυχογιός σας να με συνοδέψει εδώ πέρα κάτω. Πού να πάω νύχτα μονάχη μια γυναίκα? Και τι το θέλεις? Εδώ είναι ο Γιώργης. Τώρα όπου να είναι θα έρθει. Μα έπεσε κανείς, χτύπησε? Δεν έπεσε. Μα τι τα θέλεις? Δεν θα αργήσει? Όχι, τώρα θα έρθει σου λέω. Σε δουλειά τον έστειλα και άργησε μάλιστα. Μα μη με τρομάζεις. Τι τρέχει, λέγε. Μήπως ο Μάνθος, ο Μάνθος μου... Ήχασε, θιά, πως σου μπήκε τέτοια ιδέα. Κάτι άλλο είναι. Τι? Είχαμε καυγάδες και καυγάδες. Ο Μπάρδαλης. Ναι, ο θείος Μπάρδαλης της ακάτεψε στο ξύλο. Πώς δεν τη σκότωσε? Είχε αγριέψει, λες και το μνήγανε. Να δεις τα κρέατά της, μαύρα. Ποια? Τη Μυρτούλα, καλέ, δεν τα μάθατε? Πού να τα μάθουμε? Γι' αυτό το θέλεις το μολυβόνερο? Γιατί άλλο. Και τι του φταίγε? Μην τα ρωτάς, θιά, βάσανα. Ο θείος τα κατάλαβε. Από όλους μας κρύφτηκε, μόνο από αυτόν δεν μπόρεσε να κρυφτεί. Και εμείς να μην νιώσουμε τίποτα. Για δες εκεί, ήξερες τίποτα εσύ, θιά? Αλλά πού να ξέρεις. Μα τι τρέχει? Η Μυρτούλα είναι... Είναι? Τι είναι? Ντροπιασμένη. Τι? Ελλάδα, Χριστέ και Παναγιά. Ποιος ξέρει ποιος πλάνος την ξελόγιασε? Πού να σωθούν οι μέρες του, τέτοια αναστάτωση που μας έφερε στο σπιτικό μας? Ποιος ξέρει, λέει. Ποιος ξέρει. Μίλα λοιπόν, μίλα, τρέχε. Τώρα δέθηκε η γλώσσα σου. Μπάει, κακομοίρα. Και τι να πω έπειτα από τέτοιο στροπελέκι που μας ήρθε. Αχ, να τον έβλεπες πως ήταν αγριεμένος, πως του την πήρα από τα χέρια του, εγώ το ξέρω. Και στη θέση μάλιστα... Που βρίσκεται. Έτσι είναι ο Μπάρδαλης. Θυμώνει τα καλά καθούμενα. Τι μου ψάλετε, τι μου ψάλετε τώρα, μωρέ γυναίκες? Τι με νοιάζει εμένα γι' αυτά? Εγώ άλλο σε ρωτάω. Καλά τις έκανε και να τις σκότωνε τις έπρεπε. Και έπειτα εγώ τι θα γίνω, α? Η αδελφή μου στο χώμα,
Ο αδερφός της μάνας μου, ο μόνος μας προστάτης στη φυλακή. Έρημη θα μείνω. Ωραία, εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το σαρκί σου λογαριάζεις. Ποιος είναι, σε ρωτάω, ποιος είναι? Να, γι' αυτό ίσα ίσα τη φοβέρισε να τη σκοτώσει. Κι είναι άξιος να το κάνει αν δεν το μάθει. Ναι, αλήθεια, λέξη δεν της παίρνεις. Σκότωσέ με, του λέει, δεν θα σου πω ποτέ, δεν μπορώ να σου το πω. Τι, ό,τι είναι άτιμη. Και εσύ, δεν το ξέρεις, εσύ, το χέρι μου, το ισχύρι μου. Το χέρι σου, ε. Τι να ξέρω, μου, ναι, το ξέρω. Εσύ θα το ξέρεις, το ξέρεις, το ξέρεις. Όρκο παίρνω και σταυρώ. Δεν σου είπα πως δεν είχα τίποτα νιώσει. Μου είχαν μπει ψήλοι στα αυτιά, γιατί όλο έφυγε από το σπίτι. Πού θα πας, Μυρτούλα, στη Βρύση θα πάω. Πού θα πας, Μυρτούλα, να πλύνω θα πάω. Και έπειτα κάτι ζαλάδες, κάτι άλλα σημάδια. Μα πού να μου πάει σαν εκεί ιδέα. Μήπως ξέρω ειδόλια και από αυτά τα πράγματα. Και δεν είδες κανέναν μαζί της εσύ, κανέναν. Κανένα, να μη σώσω. Άλλος από το μάθω, κανείς άλλος δεν ερχόταν στο σπίτι. Και στη Βρύση που την απάντησα κανένα δυο φορές, ή μονάχη θα ήταν ή με το μάθω. Ξένον άντρα δεν είδα. Μα τι ψέματα θα σας πω. Δεν το νιώθω αυτό το πράγμα, ό,τι θέτε πέστε μου. Και γιατί να μην τον πει ποιος είναι. Αν την αγαπάει και τον αγαπάει, θα παρθούν και θα ζήσουν ευτυχισμένοι. Τώρα είναι καλύτερα. Έλατε. Ποιος ξέρει. Θα είναι κανένας ελεηνός, κανένας πρόστιχος. Δεν είναι άλλο. Τότε γιατί να μην το λέει. Ντρέπεται και η ίδια, ξέρει και η ίδια τι την περιμένει. Ή θα ρίξει πως θα αφήσουμε να την πάρει κανένας τέτοιος παλιάνθρωπος. Καλύτερα να τη σκοτώσουμε παρά να μπει στο σόι μας ένας ξένος. Και αν δεν την πάρει και μείνει ντροπιασμένη. Άτιμη έτσι, άτιμη κι αλλιώς. Τι άλλο μας έμεινε, μονάχα η τιμή. Τη χάνουμε κι αυτή τώρα, τη χάνουμε. Η κόρη του Θύμιου Πετροχάρη, η Μυρτούλα, ντροπιασμένη. Η άλλη, η γυναίκα του Νότη, η Μάρο, η νύφη μου, η προκομμένη, χαρτορίχτρα, ξεμαυλίστρα. Μες στη λάσπη κελάει η γενιά μας. Σύχασε τώρα, σύχασε. Ποιος ξέρει, θα ντρέπεται το κορίτσι τώρα να το πει. Θα το πει, ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι και κανένας καλός. Ναι, καλός, ε. Και ποιος καλός, πες μου σε παρακαλώ, βρίσκεται στον τόπο μας σήμερα. Ο πουλημένος κόσμος, εκείνοι που αγοράζονται, ή θέλεις να πεις τους ταλαράδες σαν τον Αλεξονίδη ή τους άλλους που ζητάνε να πουλήσουν τα τίμια μας τα λείψανα, ε? Δεν μου φαίνεται να πιστεύεις με τα σωστά σου πως είναι κανένας από αυτούς τις Μυρτούλες. Μακάρι να ήτανε, δεν σου λέω, μα να το δω και να μην το πιστέψω. Τι είπες? Τι, θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας? Βέβαια μακάρι, θα στεκόμαστε κιόλας, θα τους δεφανώναμε μάνι μάνι. Εσύ λες τέτοια λόγια, η κόρη των αντριωμένων χοντζαραίων. Ναι, εγώ. Μα άδικα πονοκεφαλάς. Δεν είναι κανένας από αυτούς. Ποτέ δεν θα γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Τι ένας τέτοιος, τι ένας άλλος του δρόμου. Για σένα είναι το ίδιο. Μωρέ, χαράστονε. Ναι. Όλοι το ίδιο. Το ίδιο και χειρότερο είναι. Όλοι μια φάρα είναι αυτή. Όλοι είναι πλεμπάγια. Τότε ποιοι είναι οι αρχόντιοι? Εμείς. Ναι. Εμείς. Που τώρα μας κατατρέχουν και μας καταφρονάνε. Μωρέ άντρα, μωρέ μίλα καλά να το ξέρω. Δεν πιστεύω να μιλάς με τα σωστά σου. Είμαστε μια φορά. Μα σήμερα... Σήμερα, ναι, βέβαια. Σήμερα είναι στα πράγματα η πλεμπάγια. Κατάλαβα, Θιέπος. Εσύ θα ήθελες για τη Μυρτούλα κανέναν με μεγάλο όνομα. Και βέβαια, μόνο ένας τέτοιος της ταιριάζε. Τι πήγε και έκανε. Όλοι την είχαμε μη στάξει και μη βρέξει. Γιατί στην όψη της είχε ζωγραφιστεί όλη η ομορφιά των Πετροχάριδων. Έμοιαζε τις παλιές γυναίκες της γενιάς μας. Ποιος ξέρει σε ποιανού χέρια πήγε και ντροπιάστηκε το στολίδι της γενιάς μας. Πού να βρούμε τώρα τα μεγάλα ονόματα. Και δεν μπορεί να βρεθεί κανένα καλό παιδί χωρίς μεγάλο όνομα. Πώς δεν μπορεί να βρεθεί. Θα είναι εκείνος που θα μας αναγνωρίζει τα δικά μας. Και δεν θα μας καταφρονάει. Εκείνος που θα είναι έτοιμος να πολεμήσει στο πλάι μας για δάφτα. Εκείνος θα είναι από μεγάλο σόι. Κι ας ήταν ο πατέρας του ό,τι ήθελε. Μήπως πολλοί από μας δεν κατάντησαν σαν τους άλλους και χειρότεροι. Όσο πιο βαρύς είναι, τόσο χειρότερο και το πέσιμό του. Πού να βρεθεί τώρα εκείνος που θα ξέρει τα δικά μας. Τώρα, τόσα χρόνια θα σβήστηκαν. Ποτέ δεν σβήνουν όσα γράφονται με αίμα.
Κι αν μας άρπαξαν το είναι μας, κι αν ντροπιάζουν τα κορίτσια μας, καιρός είναι να σηκωθούμε και να ζητήσουμε ό,τι φεύγει από τα χέρια μας. Άμα πολεμάει κανείς για να σώσει ό,τι οι πατεράδες μας μας άφησαν και που άλλοι ξένοι θέλουν να μας πάρουνε, είναι σαν να πολεμάει για τον ίδιο το σκοπό που πολεμούσαν και αυτοί. Έλα στα σωστά σου, Πετροχάρη. Τι θέλεις εσύ τώρα στα γεράματα να ανακατεύεσαι με τέτοιες δουλειές? Γεράματα είπες, γεράματα. Λιοντάρι γίνομαι άμα καταλάβω πως κάποιος κάθισε στο σβέρκο μου. Έτσι και το μάθει ο Μάνθος, θηρίο θα γίνει. Όποιος και να είναι, δεν θα γλιτώσει από το μαχαίρι μας. Το πράγμα παράγεινε πια. Όλοι ζητούν κάτι να μπαλωθούν, κάτι να αρπάξουν. Και σήμερα είναι καιρός, πρέπει να χτυπήσουμε τον ξένο που έρχεται στο σπίτι μας. Ο Μάνθος θα είναι. Όχι, όχι, ο Γιώργης πιστεύω να ήρθε. Πάμε, Γιώργη. Μια στιγμή, σε παρακαλώ, κάτι να πάρω. Στους ορισμούς σου, κύριε Αργερή. Μα βγάτε να δείτε έξω τι γίνεται. Τι κόσμος είναι μαζεμένος. Πω, Βαγγελίστρα μου. Τι τρέχει, τι κακό είναι τούτο. Όλος ο κόσμος στο ποτάρι. Η Δανία είναι η πανηγύρη τέτοια ώρα. Τι τρέχει και πώς θα πας. Τι θα πει, πρέπει να φύγω. Έτσι θα αφήσω τη Μυρτούλα σε αυτά τα χάλια. Δεν τα μάθατε? Κλέψανε το σπίτι του Αλεξονίδη, του Ταλαρά. Αλήθεια! Του Τσιμπούτη. Αλήθεια! Σα τα λέω, όλα τα άματα. Είδα και τους χωροφύλακες που κυνηγάγανε τον κλέφτη. Μπήκα και μες στο σπίτι μαζί με την εξουσία. Τον κόσμο όλο είδα. Γι' αυτό μας είδες κοντά μεσάνυχτα. Κλέβουνε λοιπόν και τους κλέφτες. Να που υπάρχει δίκαιος Θεός. Να πάθεις κι εσύ, μονάχα εμάς θα φανίζεις. Γιώργη, πες μου, πώς έγινε το πράγμα? Ας πηγαίνω εγώ, δεν έχω καιρό να χάνω. Πήγαινε. Κι αν δείτε το Μάνθο στο δρόμο, στείλτε τον. Λείπει από το πρωί, τι να έγινε? Μήπως και πέρασε καθόλου από το σπίτι σας σήμερα? Ναι, κατά το μεσημέρι πέρασε, πριν γίνει ακόμα το σούσουρο. Ήρθε να μου ζητήσει αν έχω να του δώσω κανένα φαναράκι. Του έδωσα εκεί ένα παλιό που είχαμε, σπασμένα γυαλιά. Και τι το ήθελε? Σαν πως ξέρω κι εγώ. Τον ρώτησα, δεν μου είπε τίποτα. Το θέλω, μου λέει. Παράξενος άνθρωπος. Δεν τον βρίσκεις ποτέ. Πρώτη φορά άργησε τόσο. Τι να κάνει και δεν έρχεται? Ας πηγαίνω. Η Μυρτούλα θα με περιμένει. Έλα, Γιώργη, πάμε. Πηγαίνουμε και έρχομαι και σας τα λέω. Έλα σαν το πουλί, μη χασομερίσεις. Το δρόμο έτσι. Γυρνάω αμέσως. Γιγερία, να σου πω. Ναι, Μπαρβά. Ναι, άκουσε, παιδί μου. Πες του Μπάρδαλη πως θέλω αύριο να τον δω και να του μιλήσω για τη δουλειά που ξέρεις. Ναι, Μπάρβα, ναι. Στο καλό. Κύριε Αλεξονίδη, να σε κλέβουνε και σένα, όπως έκλεψες και μας. Κατάλαβες, γυναίκα, κάθεται στο σπίτι που περάσαμε τη μισή ζωή μας, που στεφανωθήκαμε, που γεννήθηκε ο Μάνθος μας και θέλει να καθίσει και εδώ, ναι, εδώ, στο σπίτι του πατέρα μου, που η τύχη του είδανε τόσα και τόσα. Εδώ φάγαν και κοιμηθήκανε βασιλιάδες. Πέρασε η ώρα. Δεν πας να πλαγιάσεις. Να πλαγιάσω, τι είδες τώρα? Μα είναι αργά, Πετροχάρη. Γυναίκα, κάτι μεγάλο προμηνάνε όλα ετούτα. Άλλοι ντροπιάζουν τα κορίτσια μας.
Άλλοι αρπάζουνε το βιός μας. Μα ήσαμε άλλοι... το πρωί θα καθίσουμε έτσι. Μου φαίνεται πως ξανάρχεται ο καιρός που πολεμούσα δίπλα στον πατέρα μου. Μες στα παλικάρια του, παλικαράκι κι εγώ. Άλλοι μωρό, δεν πρόφτασα καλά καλά να ακούσω του πολέμου την αντάρα και την κλαγκή. Άργησα, βλέπεις, να γεννηθώ. Είχα την ατυχία να είμαι το μικρότερο παιδί του σπιτιού. Μα μου φαίνεται πως μου μέλετε ό,τι τότε δεν καλοείδα να το δω τώρα. Ναι, κάτι θα γίνει, γυναίκα. Τι να γίνει, τι βάζει ο νου σου. Μα φαντάζεσαι άδικα. Έλα, κοντεύουν μεσάνυχτα. Τέτοια ώρα άλλοτε κοιμόσουν βαθιά. Μα απόψε δεν κοιμάμαι. Τώρα όπου να είναι θα έρθει ο Γιώργης, θα έρθει και ο Μάνθος μας, θα μας πούνε τα καθέκαστα. Διψάω να μάθω, πως κλέψανε τον Αλεξονίδη. Αυτή είναι η εκδίκησή μου και έρχεται από Θεού. Και αύριο μέρα είναι, τα μαθαίνεις αύριο. Αύριο, αύριο έχουμε άλλη δουλειά. Τι δουλειά? Ρωτάς, δεν ξέρεις. Έχουμε να αποφασίσουμε με τον Μπάρδαλη τι θα κάνουμε για εκείνη που μας ντρόπιασε. Άκουμε και μένα την κακομοίρα, μην τα μεγαλώνεις τόσο πολύ. Μη φαντάζεσαι άδικα πράγματα που μπορεί να μην είναι έτσι. Γυναίκα, μη λες τέτοια λόγια. Σκέψου πού θα καταντήσουμε. Πάει το μεγάλο μας στο σπίτι. Η γυναίκα του Νότη Πετροχάρη, η Μάρο Πετροχάρη, ξέρεις τι είναι, ε? Του Νότη, του αδερφού μου το σπίτι, είναι σπίτι ντροπής. Εκεί μέσα κρύβει η γυναίκα του 1000 λογιών ανομήματα. Ανάθεμα την ώρα που ο Νότης πήγε να μπλέξει με το βρωμόσογο των Γαλαραίων. Γιατί το λες αυτό? Το σόι των Γαλαραίων ήταν το πρώτο στον τόπο. Ναι. Πολύ πιο ψηλά από το δικό μου και το δικό σου. Και όλοι οι αντριωμένοι, οι Γαλαραίοι με τόνο. Πάψε πια, βαρέθηκα τόσα χρόνια να ακούω όλο Γαλαραίους και Γαλαραίους. Καλά, αντριωμένοι ήταν, δεν λέω, τ' άκουσα. Μα το σπίτι τους είναι γεμάτο μαγείες. Λέγαν πως αποξωτικά κρατάνε, γιατί κάποιος παλιός της γενιάς τους κοιμήθηκε με νεράιδα. Πιστεύουν πως αράπηδες φυλάνε τα χρυσαφικά τους και τη νύχτα γυρίζουν στους σπιτιού τις αυλές. Τρομάρα ήταν το σπίτι τους. Θυμάσαι, λέγαν πως η Δριά Γαλαρένα, η μάνα της προκομμένης, χόρευε τη νύχτα γυμνή με τα ερικά και ένα στοιχιό έβγαινε από το πηγάδι του στα μεσάνυχτα και φώναζε λόγια ξεδιάλυτα που μόνο οι Γαλαρέοι ξέραν να τα εξηγήσουν. Δαιμονικών ήταν εκεί φωλιά και όσοι από το σπίτι τους περνούσαν σταυροκοπιόντουσαν. Ναι, έτσι ο κόσμος έλεγε. Πω, 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 Θεέ μου. Μεγάλο, Θεέ μου, φύλαγε. Μεγάλο σόι, δεν μπορώ να πω. Μα βρωμόσογο, του διαόλου σπιτικό. Γι' αυτό είδες τώρα και της γενιάς τους τις προκοπές. Από τέτοιο σόι, τέτοια θα έβγαιναν. Τους δαιμόνους με τη Σολομονική προσκαλάει και λένε πως τις σκοτεινές βραδιές πάνω στην ταράτσα της μιλάει με τον ίδιο τον Σατανά. Αυτή είναι η συνυφάδα σου, η Μάρο, η Πετροχάρενα. Ω, έξω από εδώ, έξω από εδώ. Θέλεις τώρα και η Μυρτούλα, η κόρη του άλλου αδερφού μου, να καταντήσει, ξέρεις τι. Έπρεπε κι εμείς να έχουμε μια κόρη, να κάνει τα ίδια, ε. Θα σ' άρεσε? Ή εσύ να κάνεις ό,τι έκανε η συνυφάδα σου, για να φουντώσει το κακό σ' όλο το σόι. Ή ο γιος μας να γίνει. Μα ποιος σου είπε τέτοια πράγματα? Δεν σου είπα εγώ πως φαντάζεσαι εύκολα? Ναι, φαντάζομαι, φαντάζομαι. Πώς αργεί αυτό το παιδί. Άστονε, μωρέ, άστονε να αργεί. Ποιος ξέρει τι θα έχει να μας πει όταν θα έρθει? Βέβαια, θα τα ξέρει όλα μια χαρά. Μωρέ, ποιος να είναι? Ο κλέφτης. Τι με νοιάζει εμένα για τον κλέφτη? Όποιος και να είναι, ο Θεός τον έστειλε. Αν μπορείς να πεις πως ο Θεός βοηθάει τον κλέφτη. Για τον άλλον ρωτάω. Της Μυρτούλας. Ναι, της Μυρτούλας. Αν ήταν κανένας καλός, γιατί να μην το πει? Μα μην κοιτάς, θα ντράπει και το κορίτσι. Λες να είναι έτσι? Είμαι βέβαιη. Άμποτες. Μα δεν μου φαίνεται, δεν μου φαίνεται. Έπειτα, ποιος βρίσκεται εδώ καλός στον τόπο μας?
Ρίξε μια ματιά τριγύρω. Κανένας. Από μεγάλο σόι, λες. Ναι, πάνω κάτω. Α, κανείς. Τα βλέπεις λοιπόν, τα βλέπεις. Κανένας. Κανένας. Α, ο Μάρθος θα είναι οπωσδήποτε αυτό. Μα, δεν πιστεύω. Δεν είναι αυτό το χτύπημά του. Ο Γιώργης θα ξαναγύρισε. Να, ο Γιώργης. Τον κλέφτη? Τον ποιον άλλον, τον κλέφτη. Έλα, έλα, γεια σου, πες μας τι ξέρεις. Λοιπόν, ο Αλεξονίδης είχε βγει έξω. Όταν ξαναγύρισε στο σπίτι, τι να δει? Οι πόρτες ορθάνυχτες, οι περισσότερες κλειδαριές λιμαρισμένες, η κάσα του σπασμένη. Βάζει ο φίλος μας τις φωνές, καταλαβαίνετε πως τα έκανε ο παλιοτσιφούτης. Μαζεύεται κόσμος, αστυνομία, μα ο κλέφτης πουθενά. Ποιος ξέρει που θα βρίσκεται τώρα κρυμμένος. Και τι έμαθες, θα τον βρούνε, ε? Θα τον βρουν. Έτσι φαίνεται, γιατί έχουν κάτι σημάδια που ο κλέφτης άφησε φεύγοντας. Τι σημάδια? Πλήθος. Πρώτα απ' όλα ο φίλος μας φαίνεται πως είναι άνθρωπος που ξέρει του σπιτιού τα κατατόπια. Γιατί? Να, μπήκε από το πορτάκι. Το πορτάκι το μικρό που βρίσκεται κάτω από τη σκάλα. Δεν κάθισε να ανοίξει τη μεγάλη πόρτα, θα ήταν πολύ δύσκολο. Έχεις δίκιο, ναι, δύσκολο. Θυμάσαι, άντρα μου, εκείνη δεν άνοιγε στα καλά καθούμενα. Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μπήκε από το πορτάκι. Και βέβαια, κουτός ήτανε. Και η τζαμόπορτα, Στάσου, κύρα, να δεις, στάσου. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και βρίσκεται μπροστά στη τζαμόπορτα. Μια γροθιά στο τζάμι και μπαίνει από την τρύπα που άνοιξε, μέσα στην κάμαρα που είχε ο Ταλαρά στην κάσα του. Πού το ξέρανε αυτό? Φως φανερό. Το τζάμι σπασμένο και φαίνεται πως λαβώθηκε κιόλας στο χέρι του με τη γροθιά. Που θα δώσε στο τζάμι, γιατί η πόρτα αυτή ήταν γεμάτη αίματα. Αίματα? Ναι. Και στο τραπέζι απάνω βρήκαν ένα φαναράκι με σπασμένα γυαλιά. Φαναράκι? Ναι. Με σπασμένα γυαλιά. Και τι σου φαίνεται, παράξενο εσένα, ρε γυναίκα, τι? Εμένα, όχι. Τότε λοιπόν τι ρωτάς έτσι? Τίποτα. Το είχε πάρει για να φέξει. Πώς τα βλέπει αλλιώς? Βέβαια, για να του φέξει. Βέβαια, σου φαίνεται παράξενο, πώς μπορεί να γίνει μια κλεψιά στα σκοτεινά? Ναι, δεν μπορεί να γίνει στα σκοτεινά, βέβαια, ναι. Γιώργη, δεν είναι αυτά σημάδια, δεν είναι. Μα στάσου, κύρα, να δει, στάσου μια στιγμή. Είχε ξεχάσει φεύγοντας, από τη σαστιμάρα του φαίνεται, το παλτό του. Ένα παλτό, στάσου να δεις, μου το πάνε, το ξέχασα. Σταθερό. Ναι, κύρα, πού το ξέρεις? Πού το ξέρω, έτσι το είπα. Το μάντεψε. Σπουδαία τα λάχανα. Τώρα θα μας πενεθείς πως το μάντεψες κιόλας. Όλα τα παλτά πάνω κάτω το ίδιο χρώμα έχουνε. Μα τι ήθελες, ρε, ήταν κόκκινο, ρε γυναίκα? Βέβαια. Κόκκινο, ε. Και το είδες? Το είδες εσύ? Δεν το είδα με τα μάτια μου, μα μου το είπανε, το ίδιο κάνει. Α, στο είπανε. Δεν μου λες, Γιώργη, ήβρανε τίποτα άλλο? Τι άλλο θέλετε? Βέβαια, τι άλλο? Τι άλλο? Τίποτα άλλο. Τώρα από αυτά τα σημάδια πολεμάνε να βρούνε ποιος είναι ο κλέφτης. Θα τον βρούνε. Ποιος ξέρει. Σταθείτε όμως να δείτε. Είναι και κάτι άλλο. Τι? Το παιδί του μαγαζιού που βρίσκεται αντίκριστο Αλεξονίδη το σπίτι. Βλέπει έναν άνθρωπο να βγαίνει από τον Ταλάρα την πόρτα και να παίρνει πυλαλώντας τα σοκάκια. Τραβώντας έξω από τη χώρα. Προς τα χωράφια φαίνεται. Ήταν ίσα η ώρα που έγινε η κλεψιά. Αυτό το πράγμα πήγε στα αυτιά της αστυνομίας. Γι' αυτό τώρα βρίσκεται όλη στο ποδάρι και τον ψάχνει όξω από την πόλη προς τα χωράφια. Και τον είδε ποιος ήτανε? Πού να τον δει στα σκοτεινά? Και έπειτα ήξερε ποιος ήτανε. Θα τον πιάσουν, ε? Τι λένε? Σου κόλλησε ένα μωρέ γυναίκο. Ω, καλά και σώνε να τον πιάσουν. Εγώ σου λέω πως θα γλιτώσει. Και έτσι πρέπει. Τι θα πει δηλαδή? Ποιος ξέρει τώρα που είναι κρυμμένος. Κι άμα συχάσουνε τα πράγματα, θα του δώσει δρόμο να φύγει από τον τόπο και ας τρέχει ο Αλεξονίδης να γυρεύει τους παράδες του. Λες. Ναι, έτσι θα γίνει, δεν θα τον πιάσουν. Α, έτσι, ναι. Και τι λογιό ήταν αυτός ο άνθρωπος? Δεν είδε το παιδί? Πού να δει. Το ρωτούσε αστυνόμος και έλεγε μέσα σ' άκρες. Είδα, λέει,
να βγαίνει από την πόρτα και να φεύγει τρεχάτος ένας άνθρωπος, μου φάνηκε ψηλός, πολύ ψηλός, σαν γίγαντας. Τι άλλο να δει το παιδί. Πολύ ψηλός. Σαν γίγαντα σου λέω. Α, σαν γίγαντα, σαν γίγαντα. Έτσι έλεγε το παιδί. Ξέρω κι εγώ τώρα. Μπορεί έτσι κιόλας να το φαντάστηκε, άμα έμαθε πως αυτός ήταν ο κλέφτης. Ου, πάψε πια, όλο κουταμάδες λες. Όλα εσύ τα ξέρεις. Αφού τον είδε γίγαντα, έτσι δεν θα είναι. Καλά, καλά, κυρά. Ας ήταν και δράκοντας. Τι θα κερδίσω εγώ. Καλά σου λέει, έχει δίκιο το παλικάρι. Έπειτα τι σε νοιάζει σένα, ρε γυναίκα, και κάψε και πόνο κεφαλά. Σε τι σε νοιάζει. Εμένα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Χαμένε Αλεξονίδη. Έπρεπε και σένα μαζί να σηκώσουν μόνο σου το βιός. Ό,τι κι αν σου κάνανε, λίγο είναι, ληστεί, κακούργε. Δεν έτυχε τον Άνθο να τον δεις μέσα στον κόσμο, ε? Δεν έτυχε να τον δεις? Όχι, όχι, κερά, δεν τον είδα πουθενά. Δεν έτυχε να τον πάρει το μάτι σου πουθενά? Μέσα σε τόσο κόσμο, πού να τον δεις? Κανένας ακόμα δεν κοιμήθηκε και ούτε θα κοιμηθεί. Όλοι βρήκαν κουβέντα και μιλάνε. Ποιος ξέρει που θα βρίσκεται και θα μαθαίνει τα νέα. Α, όταν θα έρθει, και τι δεν θα έχει να μας πει. Εγώ σου λέω πως δεν αργεί μονάχα γι' αυτό. Είναι και για το άλλο. Τι, μα τι. Να μάθει ποιος ντρόπιασε τη Μυρτούλα. Ποιο άλλο. Το άλλο, σου λέω, τη Μυρτούλα. Κατάλαβες. Ναι. Αν το μάθε το παιδί και θα το έχει μάθει, θα είναι πιστεύω με τον Μπάρδαλη. Ξέρεις πόσο θα του κόστησε ένα τέτοιο του παιδιού μας, ναι, ναι, βέβαια. Το έχεις λίγο. Το παιδί έχει φιλότιμο. Βέβαια. Σας τα είπα τώρα, τα μάθατε και αύριο μαθαίνω και σας λέω κι άλλα, κι άλλα. Έτσι, μπράβο. Και αν θα σας τα πει και ο Κυρμάνθος καλύτερα από μένα. Κυρά, με θέλεις εμένα τίποτα άλλο? Όχι, πήγαινε, κοιμήσου, κοιμήσου. Άντε, καληνύχτα. Γιώργη, πολύ ψηλός δεν ήταν αυτός, ε? Έτσι δεν είπε το παιδί? Σα γίγαντα σου είπα, κυρά. Πάω να πέσω ψόφιος, άντε, καληνύχτα. Δεν μου λες, ρε γυναίκα, έλα. Τι μας νοιάζει εμάς, ψηλός, κοντός, γίγαντας? Τι σε έπιασε, δεν μου λες? Μόνο περιέργεια με σένα. Εμένα τι με νοιάζει? Μόνο να φύγει, να χάσει ο Αλεξονίδης τα λεφτά του. Σα γίγαντας, σα γίγαντας. Να φύγει, να φύγει. Τι μας νοιάζει, είπες. Ναι, βέβαια, τι μας νοιάζει? Να φύγει, να φύγει. Πάντα κακό πράγμα μια κλεψιά, ε? Και βέβαια είναι. Τέτοιες κλεψιές είναι από Θεού. Είναι από Θεού. Λοιπόν, από Θεού ο κλέφτης τότε δεν θα είναι κακός άνθρωπος. Ο κλέφτης πάντα είναι κλέφτης. Ο κλέφτης πάντα είναι κλέφτης. Μα αφού είναι από Θεού... Θέλεις να πεις τότε πως ο κλέφτης είναι άνθρωπος του Θεού? Όχι, δα, δεν ήθελα να πω αυτό. Ο κλέφτης άνθρωπος Θεού. Σαν πολύ δεν είναι. Μα αφού έκανε πράξη που ήθελε ο Θεός, δεν είναι και μεγάλο κακό, αφού ο Θεός το ήθελε. Έτσι δεν είναι. Μου τα μπλέκεις, γυναίκα. Ο κλέφτης πάντα είναι κλέφτης και πάντα κάνει κακή πράξη. Αυτή όμως η κακή του πράξη μπορεί έτσι στραούδια όλου να ευχαριστήσει κάποιον άλλον αδικημένο που ζητάει εκδίκηση. Όπως εμείς καλή ώρα. Α, να ευχαριστήσει. Ναι. Και αυτή την ευχαρίστηση μας τη δίνει η δικαιοσύνη του Θεού, που δεν θέλει να αφήσει κανένα παραπονεμένο. Αυτή μας δίνει την εκδίκηση που ζητάμε. Α, ο Θεός μας δίνει την εκδίκηση που ζητάμε. Βέβαια. Και γι' αυτό λέγεται δίκαιος Θεός. Μα αν κανείς θελήσει να πάρει την εκδίκηση μόνος του... Τι θες να πεις με τούτο? Μα αν εγώ... Ή όχι, εσύ καλύτερα που είσαι άντρας. Ναι. Στάσου να δεις τι θέλω να πω. Επέστονται. Ο Αλεξονίδης μας έκλεψε. Έτσι δεν είναι? Μας έκλεψε μονάχα, μας αφάνισε ο άτιμος. Λοιπόν,
αν έκλεβες κι εσύ, ας πούμε πως ήσουν εσύ ο αποψινός κλέφτης, τότε δεν θα έπαιρνες μόνο σου την εκδίκηση. Είσαι με τα καλά σου, ξέρεις τι λες, αν ήμουνα εγώ κλέφτης. Βέβαια, δεν θα ήσουν κακός. Είσαι καλά γυναίκα, ή να βάλω τις φωνές. Ο άντρας σου, ο Πετροχάρης, κλέφτης. Μα τι φουρκίζεσαι. Τι να μην φουρκίσω. Το είπα κιόλας και έγινε. Εδώ κουβεντιάζουμε. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό που σε ρωτάω. Δεν με παρατάς σίγουρα, γυναίκα. Άσε με. Εγώ δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Σε ρωτάω απλά. Ένα πράγμα που κάνει ο Θεός, δεν μπορεί να το κάνουν και οι ανθρώποι. Όχι. Γιατί τότε οι ανθρώποι γίνονται θεοί. Τώρα το παράκανες. Θέλεις να πεις τάγατες πως αν έκλεβες θα γινώσουν Θεός. Α, έλα Χριστέ μου, αν με κάνεις και κολλάζομαι. Άκουσέ με να σου πω. Αν τιμωρούσα εγώ μόνος μου τον κλέφτη που με έκλεψε, βέβαια και θα γινόμουν Θεός. Μόνο ο Θεός τιμωρεί. Τότε πώς εσύ θέλεις ο Μπάρδαλης μοναχός του να τιμωρήσει τη Μυρτούλα. Είναι ο Μπάρδαλης Θεός. Άλλο είναι αυτό, άλλο. Άλλο είπες. Ναι. Πού το ξέρεις αν δεν είναι και αυτό από Θεού. Παραμιλάς, γυναίκα, παραμιλάς. Δεν ξέρω, Πετροχάρη, δεν ξέρω. Μα κάτι ήθελα να σου πω. Κάτι μου φαίνεται... Δεν... Τι. Να, ήθελα να σου πω. Τι, πες το. Ωχ, Θεέ μου, τι ανάποδος κόσμος. Αυτό το ξέρω καιρό τώρα. Ναι. Κάτι άλλο, Πετροχάρη, θα σε ρωτήσω. Πάλι τα ίδια... Ρωτέ μου, αφού είναι από Θεού οι κλεψιές καμιά φορά, λες να ήτανε από Θεού και οι κλεψιές που μας έκανε εμάς ο Λεξονίδης όταν... Δεν μου λες, πώς ήρθε τώρα αυτό, ε? Εμείς τι κάναμε για να τιμωρηθούμε από του Θεού τη δικαιοσύνη, ε? Ή επειδή ο γέρο Πετροχάρης πολεμούσε για την πατρίδα και ήταν κλέφτης στα βουνά. Όχι, μα ο πατέρας του γέρο Πετροχάρη... Τι θες να πεις? Να, σταματούσε τα καράβια στον κάβο και έκανε μέσα γιουρούσι. Τι λες αυτού, μωρέ, τι λες? Ναι, δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο Πετροχάρης δεν πήραζε τα ρωμαϊκά καράβια. Τα ξένα. Μόνο τα ξένα. Όχι πάντα. Έπειτα τόσους ανθρώπους χάλασε. Σώπα. Ναι, Πετροχάρη. Πάψε, σου λέω. Εκείνοι αρπάζαν με το σπαθί τους. Δεν ήτανε προστιχοκλέφτες. Όχι, δεν μπορείς να τους πεις έτσι. Στη γενιά μου μόνο παλικάρια βρίσκονται και όχι κλέφτες. Τι κάθεσαι τότε, δεν ανοίγεις. Τώρα ανοίγω. Παιδί μου. Τι είναι, τι τρέχει. Για πες μας για την κλεψιά. Ποια κλεψιά. Τι δεν τα μάθες. Κλέψανε τον Αλεξονίδη. Ναι. Του Αλεξονίδη το σπίτι. Ναι. Δεν μάθατε ποιος. Πες μας εσύ, έλα εδώ, έλα. Ζήγωσε. Εσύ δεν ήσουν έξω. Εμείς που να ξέρουμε εδώ μέσα. Βέβαια, που να ξέρετε. Μωρέ, εσύ δεν είσαι καλά. Πού γύριζες, δεν μου λες. Σε καμιά ταβέρνα θα έχεις τρυπώσει, ε. Παιδί μου, πάμε. Πάμε να κοιμηθείς, να ησυχάσεις. Αύριο τα λέτε. Ναι, πάμε, μητέρα, πάμε. Τι. Τι. Έλα, πάμε. Δεν μου λες το. Έλα εδώ. Το παλτό σου, τι το έκανες, το χάσες, ε. Πού τα άφησες, ε. Το παλτό μου. Ναι. Το παλτό μου. Το παλτό σου, ναι. Α, εδώ απέναντι, στου Μπάρδαλη το σπίτι. Του Μπάρδαλη, πότε ήσουν. Να, τώρα. Τώρα κουτσοπίναμε με τον Μπάρδαλη. Και τι γίνονται εκεί, καλά. Καλά. Α, στα είπα Μπάρδαλη, ε. Τι να μου πει. Σου είπα κουτσοπίναμε. Και η Μυρτούλα. Η Μυρτούλα. Η Μυρτούλα τραγουδούσε. Τρέλη, την ξέρεις, δάγια τραγούδι. Άστο το παιδί, άστο. Πάμε τώρα. Ναι, πάμε, μητέρα. Σταμάτα, έλα εδώ. Δεν ήσουνα στον Μπάρδαλη, όχι. Γιατί αν ήσουνα, θα μάθαινες τις προκοπές της Μυρτούλας. Είναι ντροπιασμένη. Το ξέρεις, ε? Ναι. Ντροπιασμένη. Το ξέρεις, λοιπόν, κι εσύ. Δεν μου λες, μάθανε με ποιον. Με ποιον. Α, δεν μάθανε με ποιον. Δεν μάθανε. Όχι. Πάμε, μητέρα. Άντε, πήγαινε και κοιμήσου. Και αύριο τα λες καλύτερα.
Έτσι δε μια φορά και εσύ να το ρίξεις και λιγάκι έξω, άντε μπράβο. Πάμε, άντε, πάμε, πάμε. Μα πού μητέρα, πού. Να, στην καμαρά σου παιδί μου. Όχι, 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 κάπου αλλού να κρυφτώ. Μα πού να πάω, κάπου να κρυφτώ. Να κρυφτώ με κυνηγάνε. Ποιος. Να, η εξουσία. Τι. Τσακώθηκα. Τσακώθηκα. Α, ήθελε να μου κάνει το καμπόσο. Εμένα. Γι' αυτό με κυνηγούνε. Α, και τι έκανες, το λάβωσες. Τον σκότωσες αυτόν τον παλιάνθρωπο της Μυρτούλας, ε! Το έμαθες, ε! Δεν μου λες, τι έμαθα είναι αυτά. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα δεν είναι. Του δώσα μια αγροθιά και να λαβώθηκα κι εγώ. Ε, τι! Πίσω μου σε έχω, σατανά. Ας το παιδί! Έλα, πάμε, μάθω, πάμε. Φύγε από εκεί, εσύ γυναίκα! Έλα, δες! Τι είναι αυτά στις τσέπες σου. Τι είναι αυτά, ε? Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, γήμα και μαχαίρι. Όση φορά. Ησυχία μας. Μα τι κάνετε έτσι, δεν είναι τίποτα. Αυτός με λάβωσε, δεν το λάβωσα εγώ. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κλέφτης, κλέφτης. Δεν συλλογίστηκε στη γενιά σου. Πατέρα, να κρυφτώ, κάπου να κρυφτώ, με κυνηγάνε. Δεν με νοιάζει για μένα, μα... Τον κυνηγάνε να τον κρύψω. Εγώ να τον κρύψω, ποτέ. Ο ίδιος θα τον παραδώσω στις εξουσίας στα χέρια. Συλλογή σου είναι παιδί μας. Άρχε σου λέω. Έτσι πρέπει να κάνει ένας Πετροχάρης. Ωραίος Πετροχάρης θα είσαι. Το σώι σου συλλογίζεσαι τώρα. Θα είσαι πατέρας φυλακισμένο. Τι είπες, πατέρας φυλακισμένο εγώ. Να τη φτάσανε. Δεν είναι παιδί μου πια. Όχι, όχι, δεν θα τον δώσω. Ανοίξτε, ανοίξτε η εξουσία. Όχι, όχι, όχι. Έτσι πρέπει. Έλα μάθω μου, πάμε, πάμε. Μα πού θα κρυφτώ. Πού να κρυφτεί. Πού αλλού, πού αλλού, πού αλλού. Πάρε το κλειδί της κατόχας εσύ. Εκεί, εκεί δεν θα τον βρουν ποτέ. Πού αλλού. Μαζί με τα λείψανα των προγόνων μου, τα τίμια. Πάρ' το κλειδί και κρύφταν, κρύφταν. Πετροχάριδες, σχωράτε με αν κρύβω έναν κλέφτη μαζί σας. Αλλά θα δείτε. Θα δείτε. Ανοίξτε λοιπόν ή θα σπάσουμε την πόρτα. Τώρα, τώρα, τώρα. Πού να τα κρύψω αυτά. Πού να τα κρύψω. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάνε όλοι οι έρμοι. Κρύψου, κρύψου καλά. Και θα δεις πως εμείς πληρώνουμε μια τιμία της γενιάς μας. Καλά, καλά, έστω! Καλά, μην βαράτε την πόρτα, ε! Όχι, πέρας, ε! Έκανες μια ώρα να μας ανοίξεις, Βάρμπα, ε! Τι θέλετε, κοιμόμαστε, τι είναι! Ήσυχα και μην αγριεύεις. Δεν περνούν σε εμάς αυτά. Έλα, πες μας, πού βρίσκεται! Πριν ψάξουμε το βρούμε μοναχή μας. Που θα μας πάει, θα τον γνωρίσουμε. Α, δεν τον γνωρίζετε, δεν τον γνωρίζετε. Τότε τι θέλετε εδώ. Τι βγαίνει, τα σημάδια δεν γελούνε. Ψάχτε, ορίστε, ψάχτε, αφού έτσι θέλετε. Εξουσία δεν είσαστε, μα δεν θα βρείτε κανέναν. Από πού να μπει, η πόρτα αμπαρωμένη. Τι κουβεδιάζεις τώρα, δεν είναι λίγη ώρα που τον είδε να ανοίγει και να ξανακλίνει την πόρτα. Εκεί που το ξέρεις πως είναι αυτός. Ώστε μπήκε άνθρωπος εδώ μέσα. Όχι. Τότε γιατί ρωτάς, γιατί λες. Πού το ξέρεις πως είναι αυτός. Ήθελα να πω πως αν έμπαινε και κανένας, που δεν μπήκε βέβαια, πού το ήξερες πως είναι αυτός. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, πού το ήξερες. Σώπαση πάψε, δεν σου πέφτει λόγος, γυναίκα. Αν δεν ήταν αυτός, τι ήθελε να έρθει από τα χωράφια. Τι γύρευε τέτοια ώρα στα χωράφια. Δεν μπορούσε να έχει κάποια δουλειά κατά κύριο ή τι. Βέβαια, βέβαια. Για να κρύψει τα κλεμμένα, τι άλλο. Ούτε το ντύσιμο ήταν ανθρώπου που δουλεύει στα χωράφια, ούτε ήταν ανάγκη να το κόψει πιλάλα όταν τον είδα από μακριά. Αυτό ήταν το παράξενο που με έκανε υποψιαστό. Τι να σου κάνω, μου ψεύγει στα σκοτάδια. Για ξαφνικά τον παίρνει το μάτι μου να μπαίνει εδώ μέσα. Αυτός είναι. Έλα, 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 μην κάνουμε καιρό. Ας ψάξουμε, ας ψάξουμε τότε. Παντού να ψάξετε όπου αγαπάτε, όπου προέρισε, ορίστε. Έλα, 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 δείξε μας όλα τα κατατόπια. Μην αφήνουμε τίποτα. Ναι, 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 καλά, μην κάνεις έτσι, κύριε νοματάρχα μου. Θα σας τα δείξω όλα. Ναι, όλα θα σας τα δείξω. Ορίστε, περάστε. Θέλετε να αρχίσουμε από εδώ.
Θέλετε να δείτε ποιος κρύβεται εδώ μέσα? Περάστε. Θα ήθελαν κι όλοι αυτοί εδώ που είναι στις εικόνες ετούτες να κρυφτούνε από την τροπή τους. Θα ξεσκεπάσω έναν. Κοίτα, κύριε νοματάρχα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός, ο Μάνθος Πετροχάρης. Ο πατέρας μου. Ναι, τον είχανε σκεπάσει για να μην τον φάει σκόνη. Ναι, ναι, για να μην τον φάει σκόνη. Μα πού να τον κρύψουμε τώρα? Η σκόνη μπαίνει από παντού σύννεφο. Αχ, γέρο Πετροχάρη, τι σου μέλλονταν? Η εξουσία στο σπίτι σου, η εξουσία που από εδώ βγήκε κάποια μέρα. Το πατέρα στο μυρολογήσεις τώρα, ε, δεν έχουμε καιρό να χάνουμε. Ελάτε, 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 μην κάνετε έτσι, θα σας τα δείξω όλα. Να, εκεί πέρα, το βάθος είναι η κάμαρα που κοιμότανε. Εδώ έβλεπε όνειρα. Ψάχτε, ψάξτε, δέστε αν έμεινε τίποτα. Και αν έμεινε, φάτε το κι αυτό. Παναγιά μου, σώσε μας. Δεν τον ξέρω, δεν τον έμεινε. Πάψε. Ναι. Κλήρωσες καλά. Ναι, εδώ το έχω το κλειδί, στον κόρφο μου. Το ρίξα και το κλείνει. Σιμουδιά. Κυρνοματάρχα, δεν βρήκατε τίποτα? Ελάτε τώρα, πάμε από εδώ. Από εδώ. Εδώ, περάστε. Περάστε. Εκεί κοιμόταν ο μεγάλος του γιος, ο Νότης. Ήταν και το πρωτοπαλίκαρό του στα τελευταία χρόνια. Τον είδε σκοτωμένο δίπλα του. Σήμερα κοιμάται άλλος. Γυναίκα, ποιος κοιμάται? Μη μας νοιάζει εμάς τι έκανε η δική σου. Σκοτιστήκαμε λες τώρα. Τον κλέπτη τώρα θέλουμε εμείς. Αυτός πες μας που κοιμάται. Πέρνα μέσα, κύριε νοματάρχα. Έχει κι άλλη κάμαρα εδώ. Γυναίκα, στον γαλαρέον το ξακουσμένο σπίτι. Το νηφικό του κρεβάτι έγινε σήμερα κρεβάτι ντροπής. Ντροπής, γυναίκα. Κλεφτοφωλιά. Ο γιος σου τώρα κοιμάται εκεί. Ένα είναι τώρα με τη θιά του την τιμημένη. Για το Θεό. Αλλού! Τα κρυφά μέρη δείξε μας. Περάστε και από εδώ και από τα κρυφά να τα δείτε όλα. Ούτε ποντίκι δεν θα βρείτε, όχι άνθρωπο. Έχουμε όμως πολλά ποντίκια. Είναι κρυμμένα, δεν φαίνονται. Άλλα γεννήθηκαν μέσα στο σπίτι και άλλα έρχονται απ' έξω. Κοίταξε, κύριε νοματάρχα. Χαλαροκανίζουνε τα ρούχα. Κι άλλα την τιμή μας, γυναίκα. Ποντικοφάρμακος όλα λοιπόν. Ποντικοφάρμακο. Μην το συνερίζεσαι, τι λέει, κύριε νομοτάρχα μου. Έχει κι αυτός τον πόνο του. Έννοια σου, γερόντισσα. Τον κατάλαβα τι καιρό ξεκούτης είναι. Α, Παναγιά μου. Για το Θεό. Πέρασαν. Τίποτα. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ. Τι διάολο. Αφού δεν τον είδα να μπαίνει εδώ μέσα. Παράξενο. Τότε πώς δεν βρίσκεται πουθενά? Δεν ξέρω τι να πω. Κυνήγησα κάποιον και τον είδα να μπαίνει εδώ μέσα. Ποιος διάλογο ξέρει τι κρυψώρες έχουν από τα παλιά σπίτια. Αν θα τον βρούμε, θα τον βρούμε. Έτσι και έτσι, εδώ που είναι, δεν τον βρίσκουμε. Ας κάνουμε λοιπόν πως δεν ξέρουμε τίποτα. Και έννοια σου, θα τον βιάσουμε. Δεν μπορεί να μας ξεφύγει. Καλά. Καληνύχτα, γέρο. Φαίνεται πως έκανα λάθος. Δεν βρίσκεται εδώ μέσα. Άιντε, πάμε. Καληνύχτα. Αχ, Θεέ μου. Δόξα σου, ο Θεός. Thank you.
απόψε ησυχάσαμε. Αύριο τι θα κάνουμε. Δεν πρέπει να τον δούνε, να τον δει κανείς. Αυτά τα σημάδια, το χέρι του. Αύριο. Αύριο θα ησυχάσουμε. Πώς. Να φύγει μακριά για λίγο τουλάχιστον καιρό. Ε, να φύγει. Θα φύγει για πάντα. Με τα ίδια μου τα χέρια θα τον ξεσκίσω. Πετροχάρη. Θυμάσαι που παράγγειλα του Μπάρδαλη για τη Μυρτούλα. Η Μυρτούλα, η ντροπιασμένη. Και ο γιος σου είναι τίμιος. Πάντα είναι αίμα σου, σάρκα σου. Είναι ένας προστιχοκλέφτης που μας ντροπιάζει. Γι' αυτό δεν τον έδωσα. Ή νομίζεις πως το έκανα για να τον σώσω, ε? Για την αγάπη του Θεού, Πετροχάρη. Εγώ δεν γνώρισα ποτέ αυτή την αγάπη. Εμένα με έθρεψε το μίσος. Γεννήθηκα στους καιρούς του αφανισμού και μέσα στους κρότους του πολέμου. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Να γίνεις φωνιά του παιδιού σου, να βάψεις το χέρι σου μέσα στο δικό σου αίμα. Ανήμονο σε μέρα. Το όνομά σου θα μείνει πατέρα, όπως μας τ' άφησες κληρονομιά. Εκείνος που θέλησε να το λερώσει θα λείψει. Ναι, θα λείψει. Ορκίζουμε στη μεγάλη σου μορφή. Ω, μην ορκίζεσαι στον πατέρα σου. Ορκίζουμε γιατί δεν θα αρχίσω να το κάνω. Έλα, πήγαινε. Πήγαινε να του ανοίξεις και να του πεις να έρθει εδώ. Παναγιά μου. Πήγαινε. Τώρα η εξουσία έφυγε. Εγώ είμαι εξουσία. Όπως έπρεπε πάντα να είμαι. Εγώ. Ο Πετροχάρης. Αν είσαι Πετροχάρης, εγώ είμαι Χοντζαρίνα. Ξανάρχεται η εξουσία, θα δεις. Χωροφύλακες! Φύγε από εκεί, φύγε από το παραθύρι σου, λέω. Χωροφύλακες! Τι αμαρτίες είχαμε. Πήγαινε που σου είπα. Πήγαινε να το ανοίξεις και να του πεις να έρθει εδώ που τον θέλω. Πήγαινε, σου λέω. Δεν θα κάνεις τίποτα κακό. Δεν ξέρω, πήγαινε. Πήγαινε, σου λέω, και δεν κάνω τίποτα. Δεν λες αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Θα δεις. Δεν κάνω τίποτα. Θέλω μονάχα να εξηγηθώ μαζί του. Αυτό μονάχα. Ναι, αυτό. Θα πας. Τώρα. Αύριο ξέρεσαι. Τότε. Δώσ' μου το κλειδί να πάω μονάχα μου να τα ανοίξω. Παναγιά. Δώσ' μου το κλειδί, σου είπα. Μην το πάρω με το ζόρι. Αλλιώ να πηγαίνω. Πηγαίνω μόνη μου. Μόνη μου. Ζήγωσε, Αγία μου, τι κοντοστάθηκες. Δεν μου λες, τούτο το μαχαίρι που βρήκα πάνω σου, τι νος είναι? Α, τούτο, του αντριωμένου του θείου μου, του Νότη. Το ξέρω. Πού το βρήκες, δεν μου λες? Στο σπίτι του. Α, βέβαια, τώρα πας και σπίτι του, πας στη θιά σου, τη Μάρο. Ε, ίδιοι είσαστε τώρα, βέβαια. Μακάρι να ήμουν ο ίδιος με τη θιά μου. Πιστεύεις και εσύ, πατέρα, εκείνα που λέει ο κόσμος όλος? Οι οχτροί μας, καθώς τους λες εσύ. Τρογόμαστε, πατέρα. Τρογόμαστε, γι' αυτό μας βρίσκουν ξεμοναχιασμένους και μας χτυπάνε καλύτερα. Βέβαια, τώρα που μοιάζετε, υποστηρίζεστε. Εκείνη σου δώσε και το μαχαίρι για την κλεψιά, ε? Το μαχαίρι μόνος μου το πήρα. Η θιά δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα, ε? Τίποτα η θιά, τίποτα. Ρέχε, γεια, πατέρα. Πού πας? Φεύγω. Για μην εδώ, έχουμε κάτι να πούμε δυο μας. Τι να πούμε, πατέρα? Σε θέλω, σου είπα. Καλά. Πες μου τι θέλεις να μου πεις και να φεύγω. Γυναίκα, πήγαινε να πιάσεις λίγο κρασί. Σου είπα να πας να πιάσεις λίγο κρασί. Τι κάθεσαι? Θέλω να μεθύσω απόψε. Δεν ξέρεις πόσο είμαι ευχαριστημένος. Όλα πάνε πρίμα. Το σώμα μας τραβάει μπροστά. Και που είσαι ακόμα. Τώρα που ανοίξαμε το δρόμο, καλή αρχή, θα ξαναγίνουμε πλούσιοι. Ποιος μας μποδίζει? Θα σκοτώνουμε, θα κλέβουμε, θα πουλάμε τα κορίτσια μας.
Ε, γυναίκα, φέρε κρασί. Από απόψε ξημερώνει καινούργια μέρα για τη γενιά μας. Δεν πας να κοιμηθείς, Πετροχάρη? Θα κοιμηθώ, είπες, και θα ρεις πως μου κολλάει ύπνος. Απ' τη χαρά μου, τη χαρά μου δηλαδή, όχι τίποτε άλλο. Είμαι ευχαριστημένος, σου είπα, καταχαρούμενος. Έλα, άντε, τι κάθεσαι. Πήγαινε να φέρεις κρασί, σου λένε. Θα ακούσεις που σου μιλάω, ε. Πήγαινε. Πετροχάρη. Ε. Φοβάσαι να μου φέρεις κρασί, σαν πως είναι φαρμάκι. Έλα, πήγαινε, μάνα, για να τελειώνουμε. Γιατί δεν πηγαίνεις? Ναι, παιδί μου, ναι, ναι. Δεν θα κάνεις όμως τίποτα. Τι να κάνω? Εκείνο που είπες. Τώρα σου είπα, θα μεθύσω. Κατάλαβες? Με γελάς, Πετροχάρη. Τώρα δεν είναι καιρός για τέτοια πράγματα, γυναίκα. Μη λες κουταμάρες. Μόνο σου είπα, θέλω να εξηγηθώ μαζί του. Να τα πούμε, πώς το λένε. Ας κάτσω κι εγώ σε μια γωνιά εδώ πέρα, τι πειράζει. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτά που σου είπα δεν γίνονται. Λέγονται μονάχα. Έλα, πήγαινε. Πετροχάρη, συλλογή σου. Πήγαινε, σου είπα, γιατί πήγαινε πια. Άντε, μας. Αγιώμου η δόλια, Πετροχάρη, για το Θεό. Πήγαινε και κλείσει η πόρτα. Άντε, μπράβο. Θέλεις τίποτα? Τι να σε θέλω, σκύλε? Τι έκανες, τι έκανες? Δεν μιλάς, ε? Δεν λες τίποτα? Τι να πω, πατέρα. Μωρέ, σου αρνήθηκα ποτέ τίποτα? Ό,τι μου ζήτησες δεν σου το έδωσα. Όλα στάδινα, πάντα, ό,τι και αν μου ζήτησες. Μα γι' αυτό κι εγώ δεν σου ζήτησα, επειδή ήξερα πως δεν θα μου αρνηθείς. Τι να σου πάρω τώρα πια? Αρκετά σου πήρα. Γι' αυτό πήγες να τα πάρεις απ' αλλού. Από εκεί που θα μου τα αρνιόντουσαν. Έκλεψες σαν το χειρότερο το λοποδίτη. Όχι χειρότερα από ότι μας έκλεψε αυτός. Αυτός όμως σου πήρε το πιο πολύτιμό σου πράγμα, δίχως να το καταλάβεις. Σου πήρε την τιμή σου. Είναι το η μόνη όνομά σου, σκύλε, το όνομά σου. Είναι η μόνη φορά που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, πατέρα. Έκλεψε δίχως να κερδίσει. Δίχως να κερδίσει. Όχι, όχι, δεν θα μου κλέψει το όνομα, ποτέ. Έχει σκύλε. Σκύλε, δεν μιλάς, ε! Δεν μιλάς, σκύλε, μίλα! Συμπάθησε με, πατέρα. Πάλεψα αρκετά πριν το κάνω. Έκλεβα κάθε βράδυ στον ύπνο μου και σηκωνόμουν με την έννοια της κλεψιάς. Ε, δεν ήταν ζωή αυτή. Τι αλήθεια, λόγια, πατέρα. Τι λόγια είναι αυτά που λες? Για να λες τέτοια σπούδαζες τόσο καιρό. Εκεί σου τα μάθαν αυτά. Εκεί μου είπαν άλλα πράγματα. Αυτά τα μάθα από σένα. Από μένα? Πόσες φορές δεν μου είπες να αρπάξω εκείνα που μας κλέψαν? Εσύ δεν μου το είπες. Εγώ? Ναι, ναι, πατέρα, εσύ. Εσύ με ανάθρεψες με αυτή την ιδέα. Ολημερής την άκουγα. Ήταν μέσα στο αίμα μου, πατέρα, η κλεψιά. Μέσα στο αίμα μου η κλεφτουριά. Δεν σου είπα να μπεις κρυφά και νύχτα να κλέψεις. Σου είπα να αρπάξεις τα φανερά και μέρα μεσημέρι της γενιάς μας τα κρυβά και τα τιμημένα. Το όνομά μας, την ψυχή μας να αρπάξεις που τη σέρνουνε στη λάσπη. Συγχώρα με, πατέρα. Το νιώθω πως ό,τι έκανε είναι ταπεινό. Μα δώσ' μου την ευχή σου να φύγω και σου τάζω μια μέρα να αρπάξω όλα όσα ονειρεύτηκες. Φεύγω, πατέρα. Πηγαίνω να βρω τη γενιά στην ψυχή. Δεν θα πας πουθενά. Είναι ανάγκη να φύγω. Εδώ θα μείνεις. Σε παρακαλώ, πατέρα, μη με κρατάς. Όχι, σου λέω, δεν θα φύγεις. Πρέπει να είμαι μακριά πριν ξημερώσει. Δεν με νοιάζει για μένα, μα φροντίζω και για άλλον. Έχεις λοιπόν και συντρόφους, ε? Στην κλεψιά, συντρόφους, άκτιμε. Δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρεις, πατέρα, τι κακό κάνεις. Φέρνεις καταστροφή, αφανισμό. Τι με θέλεις? Άσε με, πατέρα. Πες μου επιτέλους τι με θέλεις. Θέλω να μείνεις εδώ. Γιατί έτσι το θέλω. Μα γιατί το σοπίσμα, πατέρα, χωρίς αιτία? Έχω το σκοπό μου. Έχω το σκοπό μου. Για το Θεό, πατέρα. Πετροχάρη, άνοιξε. Έφερα το κρασί. Τι κάνεις αυτό εσύ? Να ανοίξω να χαιρετήσω τη μητέρα. Δεν έχεις μητέρα. Ούτε πατέρα. Πάει καλά. Έχει γεια λοιπόν. Δεν θα πας πουθενά, στάσου! Πατέρα, σε παρακαλώ. Σου λέω, είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, πίστεψέ με. Κι αν έκλεψα, μόνο γι' αυτό έκλεψα. Για να φύγω μακριά, δεν μπορούσα πια να μείνω εδώ. Συμπάθησε, πατέρα, έναν απελπισμένο που μοίρα στραβεί το σπρώχνει τη αμαρτία στο δρόμο.
Κάτι πιο δυνατό από μένα. Ναι, πιο δυνατό με έσπρωξε. Ήθελα πάντα να κάνω μια κλεψιά. Μια μεγάλη κλεψιά. Σαν και εκείνη που και εσύ ονειρεύεσαι. Μα πατέρα, είναι φαίνεται κοινή η μοίρα σε όλους εκείνους που ονειρεύονται να ταπεινώνουν έτσι τα όνειρά τους. Μα ξέσπασα στο Αλεξονίδη. Το ξέρω, είναι προστιχοκλεψιά. Μα πατέρα, πες μου. Ποιος ξέρει αν το κρίμα δεν ακολουθάει από τον παλιό καιρό τη γενιά μας. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες πληρώνουμε τώρα. Τι θες να πεις. Τα κρίματα, πατέρα. Τα παλιά κρίματα των Πετροχάριων. Ω σατανά! Μιλάς έτσι για τη γενιά του πατέρα μου, ε! Ναι! Με την αμαρτία γεννήθηκε. Και την αμαρτία έκανε αντριά του. Ποιος ξέρει αν δεν έλαχε η ίδια σε μένα μοίρα. Σε σένα, κλέφτη! Ναι. Νιώθω ο παλιός κλέφτης να βρικολακιάζει μέσα. Αυτά είναι πια! Μη βλαστημάς της γενιάς μου τα κρυβά και τα όσια. Άσε με, πατέρα. Αυτός είναι ο δρόμος μου. Φεύγω. Η αρχή ταπεινή. Μα σου τάζω καλό τέλος. Κανείς δεν μπορεί πια να με εμποδίσει. Θα σε εμποδίσει το καρδιοφύλι της γενιάς μου. Για τον Θεό, Πετροχάρη, άνοιξε! Τι είναι αυτά, πατέρα? Συμφορά μου, αλίμονο, ανοίξτε! Δεν θα φύγεις από εδώ ζωντανός. Αν κάνεις βήμα, σε σκότωσα. Για την αγάπη του Χριστού, Πετροχάρη! Πετροχάρη, θα φύγω. Μη μου κλείνεις τον δρόμο που άνοιξε με το αίμα της καρδιάς μου. Πατέρα, καλά εμένα. Μα παίρνεις στο λαιμό σου μια αθώα ψυχή. Πίστεψέ με. Ψέμα δεν είπα ποτέ. Ανοίξτε κι ας βγει η ψυχή σου. Όχι, δεν φεύγεις, σου είπα. Αχ, Βαγγελίστα μου, βάλε το χέρι σου. Μα αν δεν φύγω, καταστροφή. Του δρόμου μου το σύντροφο, έρημο πώς να αφήσω. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Αμαρτίας και αλήθειας δρόμος. Πατέρα. Πατέρα, παραμέρισε. Όχι, ποτέ. Δεν παραμερίζει ο γιος του, Πετροχάρη. Δώσ' μου το όπλο, πατέρα! Δώσ' μου το όπλο, πατέρα! Κάτω! Σήκωσες όπλο στον πατέρα σου! Μπρος! Σκότωσέ με, λοιπόν! Σκότωσέ με! Τι κάθεσαι! Έγινες κλέφτης, τώρα γίνε και φωνιάς! Φωνιάς και πατροχτόνος! Αλίμονο! Φύγε από εκεί, πατέρα! Οι πετροχάριδες δεν φεύγουνε μπροστά στον οχτρό! Μα εγώ είμαι γιος σου! Όχι! Οχτρός μου είσαι! Και εσύ δεν είσαι πατέρας, είσαι οχτρός. Ναι. Είσαι όμως οχτρός σκληρόκαρδος. Τέτοιος ήταν και ο πατέρας μου. Επιτέλους είμαι κι εγώ από εκείνη τη γένα. Βάρα λοιπόν, βάρα τον πατέρα σου. Λυπηθείτε με, αλλιά μου τη μέρνη, αλλιά μου. Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω τόση δύναμη. Ας γίνουν όσες καταστροφές θέλουν. Αφού μπροστά μου βρέθηκε ένας σκληρόκαρδος, ένας Πετροχάρης. Όλα πάνε άδικα, Αλίμονο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σκέψου, πατέρα, σκέψου και αποφάσισε. Αυτό σου λέω μονάχα, πως φέρνεις με το πείσμα σου μεγάλο αφανισμό. Αποφάσισε γλίγορα και δώσ' μου τη λευτεριά μου, γιατί σε λίγο θα είναι αργά για το κάθε της. Ναι, σε λίγο, σε λίγο. Το παιδί σου, ναι. Μέσα είναι το παιδί σου το προκομμένο. Πήγε να το καμαρώσεις. Ας το κρασί εδώ. Βαγγελίστα μου, σε ευχαριστώ μεγάλο το έλεο σου. Θέλεις τίποτα? Όχι, άσε με μόνο. Ο γιος μου κλέφτης. Σαν τα ποντίκια. Σαν τα ποντίκια που ροκανίζουν τα ρούχα. Μόνο που αυτός ροκανίζει τις ψυχές. Αφού είναι έτσι, ποντικό φάρμακο λοιπόν και σε αυτόν. Έτσι. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Γιανούρα! Γιανούρα!
Θέλεις τίποτα? Έλα εδώ. Τι θέλεις? Τι κάνει μέσα ο γιος σου? Έγειρε αποκαμωμένο στο κρεβάτι του. Θέλει, λέει, να φύγει, να μην τον πιάσουν. Άστονε, Πετροχάρη. Λυπήσου του. Μην τον κρατάς. Ας φύγει, λοιπόν, αφού το θέλει. Μπορώ να τον κρατήσω, δεν μπορώ. Μα όχι τώρα αμέσως. Ξέρεις, μπορεί να γυρίζουν τίποτα χωροφύλακες ακόμα. Σε καμιά ώρα. Έλα, μπράβο. Άντε, πες του τώρα να έρθει να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί. Και ας ξεχαστούνε όλα. Έτσι, μπράβο. Τώρα το συμπονάς κι εσύ, ναι. Το παιδί τι να σου κάνει. Κακό βέβαια ήτανε, μα στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε δίχως δουλειά. Και εσύ τον κακομεταχειρίστηκες. Μα δεν πειράζει, το συμπονάς τώρα, ό,τι έγινε, κι αν έγινε, έγινε. Θα του πω, ο πατέρας σου σε φωνάζει να πιείτε μαζί ένα κρασάκι. Και σε λίγη ώρα να φύγει, Πετροχάρη, να φύγει. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Παναγιά μου, μην είναι η εξουσία. Να δω από την κλειδαρότρυπα. Όχι, δόξα σου ο Θεός. Μια γυναίκα μαυροντημένη. Τι να θέλει, Χριστέ μου. Μη γίνει και τίποτα στις Μυρτούλας. Τι νυχτιά η απόψινή. Εσύ εδώ. Η ανάγκη με έφερε. Εσύ στο σπίτι μας. Σαν πάλι φύγω, λιβανίζεις. Τα δαιμόνια που μαζί μου σέρνω δεν θα μείνουν εδώ. Θα φύγουν από την κλειδαρότρυπα να έρθουν να με ξανάβρουν. Τι θέλεις εδώ, λέγε γρήγορα. Ποιος κολλασμένος αέρας έσπρωξε? Της μοίρας ήταν φύσιμα. Δυο λόγια θέλω να πω στο Μάνθο. Στο Μάνθο? Ναι, δυο λόγια είναι ανάγκη. Και έπειτα τον ίδιο πάλι ξαναπαίρνω δρόμο. Το χορταριασμένο δρόμο. Από του ενός του άλλου Πετροχάρη το σπίτι. Και έχετε γεια. Καλή αντάμωση πια. Στα κρύα και σκοτεινά τα άρταρα. Γι' αυτό τώρα ήθελε να φύγει από το σπίτι, Σένα ήθελε να βρει. Εδώ είναι. Και γιατί δεν ήρθε? Εγώ δεν τον άφησα. Πετροχάρη είναι ανάγκη. Και της ανάγκης είμαι εγώ μαντά το φόρα. Έτσι, Τώρα έπιασες κι άλλη δουλειά. Δεν φτάνουν οι τόσες σου ξετσιποσιές. Κάνεις τώρα και την κλέφτρα. Την κλέφτρα? Μπα, κάνεις την ανήξερη, βλέπω, Νομίζεις δεν καταλαβαίνω τι έγινε? Τι έγινε? Πες τα, ντε. Εσύ τον ορμήνεψες. Γιατί είχατε συμφωνήσει την κλεψιά. Την κλεψιά? Μη και φάγαμε κανένα κακό βοτάνι, κι άλλα λέμε, κι άλλα ακούμε. Απ' την κούνια σου σε ταΐζανε το βοτάνι της αδιαντροπιάς. Ήταν ανάγκη να πλώσεις τα φαρμακερά σου, τα δίχτυα και μέσα στο δικό μου το σπίτι. Πες μου, Πετροχάρη, να χαρείς γιατί δεν νιώθω. Λες τόσα χρόνια που έχω να σε δω και να με δεις, τα λόγια σου να αλλάξαν. Τα λόγια μου είναι λόγια τιμής. Τα αυτιά σου δεν τα ακούνε. Γιανούλα, μίλα μου κι εσύ. Κι αν τότες να νιώσω δεν μπορέσω, θα πει πως δαιμόνια εδώ δεν τριγυρίζουν και το λόγο μας τον δένουν. Μίλα μου, Γιανούλα. Αν τα λόγια μου συντυχαίνει σε μια τέτοια νεμοζάλη. Δεν έμαθες την κλεψιά που είναι στο Αλεξονίδη το σπίτι? Αυτής λες. Έννοια σου. Μπορεί να στα πει καλύτερα. Στο Αλεξονίδη το σπίτι? Πώς μπήκαν μέσα στη φωλιά την οχιά για να δαγκώσουν? Καλά. Εγώ, ο Μάνθος, τι σχέση έχουμε με αυτά? Βέβαια, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αλίμονο, για σένα δεν μπορώ να πω. Δεν λέω, παρότι ξέρω. Γιανούλα, για το όνομα της αγάπης μη με τρομάζεις. Ποιος έκλεψε? Πες μου πριν το λόγο μου, πως όσο γιατί σε κόλαση μπαίνει ο λογισμός μου. Κάποιος κακός δαίμονας μας καταράστηκε, Μάρο. Μην είναι ο... Ας μην αστράψει, για να μην ξεχωρίσω στη σκοτεινιά. Αυτός είναι που να μην βασίλευε ο ήλιος τούτη τη νύχτα. Ο Μάνθος.
Αυτός! Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου. Άμποτες να ήταν ψέμα, μάρο μου. Ω, ουρανέ! Κατάρα που ξεστόμησε στον Πετροχάριδον το σόι. Κατάρα είσαι εσύ στο σόι μας. Εσύ τα κάνεις όλα. Εγώ? Ναι, εσύ. Τότε τι σε θέλει, τι τον θέλεις. Τι κουβέντες έχετε οι δυο σας και τέτοια ώρα. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Φως φανερό, δεν με γελάς. Εγώ η Μάρο. Η γυναίκα του τιμημένου Νότη Πετροχάρη. Των γαλαραίων γένα. Εγώ κλέφτρα. Την ξετσιποσιά που έφτασες, παλιογύρεκο, τι είναι για σένα μια κλεψιά. Μα γιατί να κλέψω, για να καζαντήσω. Αν ήθελα καζάντια, δεν θα δίνα με τις δυο μου χούφτες. Να, πάρτε, πάρτε. Πριν πεθάνω, θα πουλήσω και τα παραθυρόφυλλα του σπιτιού μου, για να με δέρνουν οι αέρες. Νομίζεις και δεν το ξέρω, όλος ο κόσμος το ομολογάει. Με 1000 μαζόνις χέρια... Και τον παρά της ανομίας βάζεις δίπλα στην τιμημένη κληρολομιά της γενιάς μου. Αλλιέ μου, αδερφέ του τιμημένου μου ταντρός. Αντιλαλείς της αγοράς τα λόγια. Όσα μου σέρνουν ξένοι, ανίδεοι και άμαθοι και όλοι του τόπου οι λογάδες. Εγώ. Ναι, εγώ στέριωσα γενιές. Όπου ζουν όλοι αγαπημένοι. Μπορεζάμενοι και ευτυχισμένοι εμένα βλογώντας. Όλα μου τα πλούτη σκόρπισα. Κι όποιος τη μοίρα του δεν έβρισκε, στη μοίρα του τον έφερνα. Κόψ' τα λόγια σου τα μαγιαμένα, που με αυτά θέλεις να κρύψεις τις ανομίες σου και τις πομπές σου. Ξεμαυλίστρα αυτού σου, αδιάντροπη γητεύτρα των γαλαραίων σπορά. Ήθελα να διαλέξω τα τέρια εκείνα, που γέννησαν και θα γεννήσουν τα όμορφα και τα γερά παιδιά. Γι' αυτό έσμιξα παλικάρια που μοιάζουν σαν λεβέντες των τραγουδιών, με λιγερές που μοιάζουν σαν τις παραμυθένιες ρίγισες. Άνομες γένες άνομων γονέων. Οχιά, το βρωμερό σου το φαρμάκι από γενιά σε γενιά θα πηγαίνει για να ξυπνάει πόθους ακόλαστους και ανατριχύλες σατανικές. Λέτε ό,τι θέλετε. Λέτε. Θα βαρεθείτε. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω, γιατί αυτό είναι το τάξιμό μου. Τάξιμο όχι σε θεούς και αγίους, μα είναι στην αγάπη τάξιμο. Και τόταξα τη μέρα που μου τον φέραν σκοτωμένο, στο αίμα πνιγμένο, το λεβέντι μου, τον αδερφό σου, τον άντρα που αγάπησα με όλη τη δύναμη του λογισμού μου, της καρδιάς μου, του κορμιού μου. Τέτοιο τάξιμο άξιζε σε μια αγάπη σαν τη δική μας, που με αίμα άρχισε και αίμα τέλειωσε. Θυμάσαι πως αγαπηθήκαμε. Στο γαλαραίον το σπίτι μπήκε λαβωμένος από οχτρού βόλη και τη λαβωματιά πήρα εγώ να του τη δέσω. Ανάθεμα εκείνη η ώρα. Τι! Είναι η πιο αγιασμένη ώρα της ζωής μου. Μη τέτοιες βλαστήμιες. Με τις γητιές σου, τις γαλαραίικες γητιές, τον έμπλεξε στα δίχτυα σου. Τέτοιοι είσαστε πάντα εσείς οι γαλαραίοι. Για την κλεψιά τώρα σε ρωτάω. Την κλεψιά. Τι μολογάς για την κλεψιά. Οι γαλαραίοι τέτοιοι, Και εσύ γένα τους ξετσίποτη και κλέφτρα. Εμένα βρήσε με. Μα τι αυτοί σου φταίνε. Και οι γαλαραίοι κλέφτες, Ήτανε κλέφτες. Πετροχάρη, τι έχεις να πεις για τους γαλαραίους. Οι παππούδες μου εμένα ήταν αρχόντι που ορίζαν βιλαέτια και βιλαέτια. Οι γαλαραίοι είναι ραϊδογέννητοι με το όνομα. Η δική σου τι ήταν, Πετροχάρη? Τι, όξω από το σπίτι μου, όξω! Ξεκουμπήσω από εδώ γένα του σατανά. Κόρη της μάγισσας της γαλαραίας. Ένα ξεκουμπιστώ να φύγω. Να με σπρώξεις. Την τιμημένη μου την πάρα να βρίσεις. Να βλαστημίσεις τον άντρα μου, την αγάπη μου. Για να μη φωνάξω και τ' ακούσει όλος ο ντουνιάς. Οι γαλαραίοι ποτέ δεν ήταν κλέφτες. Μα μια φορά και έναν καιρό. Κλέφτες ήταν οι Πετροχαραίοι.
Ναι, κλέφτες. Όξο, όξο, Μάρθο! Γυναίκο. Μάρθο, παιδί μου, Μάρθο! Φύγερε, φύγερε, το Μάρθο δεν τον εβλέπεις. Μάρθο, το Μάρθο θέλω να δω. Είναι ανάγκη. Δεν θα μπορέσει κανείς να με εμποδίσει. Συγχώρεμε. Συγχώρεμε, ό,τι και αν είπα, ξεχάστηκα. Άλλο γύρευα εδώ που ήρθα. Το Μάρθο. Το Μάρθο πρέπει να δω και ο κόσμος σας χαλάσει. Πες με και κλέφτρα και ό,τι άλλο θέλεις. Μα μη μου κλείνεις την πόρτα. Γιατί πολλές ως τα τώρα εγώ πόρτες έχω ανοίξει. Δίχως κλειδιά. Όχι, σου λέω, δεν θα τον δεις τον Μάρθο, δεν θα τον δεις. Φύγε από εδώ, φύγε μέρα. Αλίμονο το πείσμα σου, Πετροχάρη. Γιανούλα, Γιανούλα, την κλεψιά την έμαθαν. Ο νόμος θα τον πιάσει. Τώρα τον γύρευε η εξουσία. Ω, μοίρες, καλομοίρες μου. Κάντε καινούρια κρίση. Ώρα είναι να φύγει. Θα ξημερώσει. Παναγιά μου, τον ζητάνε. Θα τον νιώσουν, αλίμονο. Εσύ, γυναίκα, μην ανακατεύεσαι. Καλά σου λέει. Στα στήθια της τον έθρεψε. Άνοιξε του να φύγουμε. Όχι, ξεφορτώσου μας πια. Φύγε από εδώ. Ας την πόρτα. Θα την κλείσω. Θα την κλείσω. Όξο. Άφησέ με. Άφησέ με μια γραφή. Μια γραφή. Πού την έχω. Πού την έχω. Γραφή. Δεν σε πιστεύω. Δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. Νάτι. Τι είναι αυτό. Πες πως είναι της μοίρας του το γραφτό. Πετροχάρη, άνοιξε του. Ούτε λέξη δεν θα βγάλω από το στόμα μου. Τη γραφή. Τη γραφή μονάχα να του δώσω. Άνοιξε, πατέρα. Πατέρα. Φέρτο εδώ αυτό το χαρτί. Όχι, πρέπει να δω τη γράφη. Να δω τη γράφη σου. Μάρθο. Από ποιον είναι. Μάρθο, σπάσε την πόρτα. Μάρθο. Να σου λέω. Άνοιξε, άνοιξε. Εδώ μέσα έχω μια ζωή. Σαν λες αλήθεια, φέρε εδώ το χαρτί. Όχι, Πετροχάρη, όχι. Θα το πάρω τότε με το ζόρι. Φέρτο σου λέω. Η Μυρτούλα, μην γυρίσει από εδώ. Παθαίνω. Έφυγε το σπίτι. Μην ξέρετε. Να το. Να λοιπόν. Να λοιπόν, αφού το θέλεις. Δες. Έτσι κι αλλιώς καταστροφή. Μάρθο, δεν ήρθες όπως μου είπες να με πάρεις να φύγουμε. Έφυγα μόνη μου και σε περιμένω πριν ξημερώσει για να πάμε μακριά. Η θιά θα σου δείξει το μέρος. Όλα είναι έτοιμα. Αν δεν έρθεις, δεν έχω πια μάτια να ζήσω. Σκοτώνομαι. Μυρτούλα. Ωχ, Θεέ μου. Παναγιά μου, γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι, αντρό. Η θιά δεν φταίει τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα πριν πέσουμε στην αμαρτία. Μάρθο, Μάρθο, για το Θεό φύγε. Μη φροντίσεις για μένα την καταφρονεμένη. Σε περιμένει Μυρτούλα πέρα στη Μαρμαρένια Βρύση. Στάσου εσύ, στάσου. Κλέφτη, εμμομίχτη. Πετροχάρη, δεν το θέλει ο Θεός. Πετροχάρη. Άσε να γίνει ό,τι θέλει η μοίρα. Αφήσου το μονάκριβό σου, την αδερφούλα. Τρέχα, τρέχα μόνο. Πετροχάρη. Συλλογή σου, Πετροχάρη. Είναι της γενιάς σου ο στερνός. Καναγιά μου. Μάρθο μου, παιδί μου. Παραμερίστε ψηλά βουνά. Για να περάσει καταφρονεμένη. Την ομορφιά να σώσω, τα γέννητο να σώσω, να μη χαθεί η γενιά, να μη χαθεί η γενιά. Thank you.
Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Παντελή Χόρν «Οι Πετροχάριδες». Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Κάκια Παναγιώτου Γιαννούλα. Γρηγόρης Βαφιάς Πετροχάρης. Λοΐσκα Αβαγιανού Λιγέρη. Κωστής Κρομίδας Γιώργης. Σπύρος Μαβίδης Μάνθος. Κώστας Κοντογιάννης Νοματάρχης. Σοφία Μυρμιγκίδου Μάρο. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης.